στο Δήμο Μελεβιζίου, στον κύριο Γιάννη Βιλιβασάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το Μενέλο Μποκέ. Γεια σας κύριε Βιλιβασάκη, γεια σας και εσάς. Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε, τι κάνει το Μελεβίζι? Το Μελεβίζι μπορεί, είμαστε καλά. Το Μελεβίζι μπορεί. Μπορεί παντός καιρού, έτσι δεν είναι? Παντός καιρού, βεβαίως. Για δώστε μας λίγο παραπάνω το στίγμα σας, το δικό σας το στίγμα. Αυτό το οποίο ζητάει, πρεσβεύει, θέλει ο Γιάννης ο Βελιβασάκης. Εγώ θέλω ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, για όλους εμάς. Και θεωρώ ότι μια σωστή επιλογή, αν γίνει μια σωστή επιλογή από τους ανθρώπους που ψηφίζουν την Κυριακή, από τους πολίτες, αυτό θα υπάρχει, θα ισχύει. Το καλύτερο αύριο πώς μεταφράζεται για εσάς και για τα παιδιά σας? Το καλύτερο αύριο μεταφράζεται στην ασφάλεια των πολιτών, στην καθημερινότητα, που ασφάλεια εννοώ τον άνθρωπο. Με αυτά που συμβούν τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες μέρες με τα καιρικά φαινόμενα, εννοώ ασφάλεια υπό αυτή την έννοια, την καθημερινότητα, που όλα αυτά περιποδούν υποδομές. Αν υπάρχουν υποδομές σωστές, η ασφάλεια και η καθημερινότητα θα είναι πολύ καλύτερη την επόμενη μέρα. Είναι εύκολο άραγε όλα αυτά και να τα έχουμε και καινούργια να φτιάξουμε, αλλά και τα παλιά να τα αξιοποιήσουμε? Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο πάνω σε αυτή την κουβέντα, την πολιτική που πέφτει στο τραπέζι, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε από πού βγήκαμε, εννοώ την οικονομική την κρίση, την πανδημία, ερχόμαστε στο σήμερα, ξέρουμε ποια είναι η σχέση του κεντρικού κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένα πολυσύνθετο πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστούμε, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα πολυσύνθετο πράγμα, έτσι? Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνουν υποδομές που σας είπα λίγο πριν είναι πολύ περιορισμένα και συγκεκριμένα για συγκεκριμένους σκοπούς. Δηλαδή, ας πούμε, για αντιπλημμυρικά έργα δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω Υπουργείου Εσωτερικών, που υπάρχει σε αυτή τη φάση που μιλάμε επικοινωνία με τον Δήμαρχο και πρόκειται να βγει ένα κονδύλι για τέτοιου είδους υποδομές. Όλα τα υπόλοιπα καλείται ο Δήμος με ίδιους πόρους, την καθημερινότητα δηλαδή, να την φέρει μπροστά και να την εξασφαλίσει μια ασφαλή και καλή καθημερινότητα. Και ο Δήμος Μελεβιζίου και αυτός πολύπαθος και πονεμένος σε ό,τι έχει να κάνει με τις καταστροφές, με τις φυσικές καταστροφές εννοώ. Βλέπει την Αγία Πελαγία, βλέπει το οδικό δίκτυο, βλέπει το αγροτικό οδικό δίκτυο, γιατί δεν είναι το εθνικό μόνο, δεν είναι μόνο το δημοτικό, είναι και το αγροτικό. Είναι επίσης ένας πολύ μεγάλος τομέας που θέλει μία συνεχή παρακολούθηση, μία συνεχή κινητικότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μέσω του προγραμμάτου Αντώνης Τρίτης έχει ασφαλίσει ο Δήμαρχος ένα κονδύλι 2 εκατομμύρια ευρώ που θα πέσει στην αγροτική οδοπία. Η αγροτική οδοπία είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των υποδομών σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Γιατί οι αγρότες μας πρέπει να έχουν τρόπο να μετακινηθούν, να πάνε στα αγοράκια τους και να παράξουν. Οπότε υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο έχει εκμεταλλευτεί ο Δήμος προκειμένου. Το Αντώνης Τρίτης έχει 2 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο το επόμενο διάστημα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Που σας είπα, το επόμενο διάστημα θα φανεί. Θα πέσει η αγροτική οδοπία, δηλαδή θα φανεί το έργο τις επόμενες μέρες. Υποδομές, αξιοποίηση των υποδομών, αξιοποίηση των έργων. Ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, πιστεύετε ότι με κύριε Βελιβασάκη θα πρέπει να έχει επίσης ρόλο, λόγο σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και θέμα με θέματα τα οποία ίσως να μην άπτονται άμεσα της δικής του της αρμοδιότητας, που μπορεί να είναι η παιδεία, που μπορεί να είναι η υγεία, αλλά προσπαθεί, επιμένει, διεκδικεί με τον οποιοδήποτε τρόπο? Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Θα μπορούσε να είναι να υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο, αλλά ο Δήμος δυστυχώς προορίζεται για την παιδεία, παράδειγμα, στο να εξασφαλίσει κτηριακά κτίρια για τα σχολεία και όχι τις υποδομές και όχι το έργο σαν αυτό. Αυτό είναι έργο του κράτους, είναι του Υπουργείου. Κάποια πράγματα μέχρι ένα σημείο φτάνει το Δήμος και από ένα σημείο και μετά αναγκαστικά πάμε στο ιδρυτικό κράτος. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχει περισσότερες αρμοδιότητες ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση, ωστόσο αυτό δεν είναι σε μένα να το αποφασίσω. Έτσι πορευόμαστε, έτσι μάθαμε.
Όχι, ζήτησα απλά την εκτίμησή σας και είναι στο δικό σας το χέρι, εφόσον εκλεγείτε, να το διεκδικήσετε έτσι ώστε να έχει λόγο και ρόλο εντός του σπιτιού του ουσιαστικά και των διοικητικών του ορίων, όπως έχετε λόγο και ρόλο μέσα στο δικό σας το σπίτι. Αυτό δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή την προεκλογική περίοδο ήρθατε σε επαφή με πάρα πολλούς ψηφοφόρους όλων των ηλικιών. Αυτό το οποίο εισπράξατε ποιο ήταν και ιδίως από τις νεότερες ηλικίες, κύριε Βελιβασάκη? Αυτό που συνεχώς ακούω στην περίοδο που βγήκαμε έξω και είδαμε κόσμο, φοβερή εμπειρία παρεμπιπτόντος, να το πω γι' αυτό, είναι η ανησυχία για την καθημερινότητα και πιο συγκεκριμένα ό,τι αφορά την καθαριότητα, την οδοποιία και σαφώς την ασφάλεια. Αυτό το είπα λίγο πριν. Δηλαδή το φαινόμενο που έγινε τώρα στην Βόρεια Ελλάδα με τα πλημμυρικά φαινόμενα και αυτό που είχαμε και εμείς στην Αγία Πελαγία που δυστυχώς είχαν και δύο νεκρούς, είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί είναι ανεξέλεγκτα τα καιρικά φαινόμενα τώρα πια. Οπότε η ασφάλεια είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και είναι και σημαντικό και κατά τη δική μου κρίση. Παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο πριν κλείσουμε, για τον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα, πηγαίνοντας ολοταχώς προς την κάλπη, τι μήνυμα θέλετε να του μεταφέρετε? Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι να πάει όλος ο κόσμος να ψηφίσει. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε όλοι μας για να επιλέξουμε τους ανθρώπους που αδικούν κάποια σημαντικά μέρη της καθημερινότητάς μας, και αφού πάνε και επιλέξουν, να επιλέξουν μια ομάδα. Εμείς αυτό επικοινωνούμε, ότι ο επικεφαλής της προσπάθειάς μας είναι ένας άνθρωπος με ήθος και αξίες, το οποίο το έχει αποδείξει ήδη, αλλά και η ομάδα που απαρτίζεται ο συνδυασμός μας είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που με προσοχή επέλεξε έναν έναν ο Δήμαρχος, και ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Δηλαδή καλός ο επικεφαλής και ο δικός μας είναι και πάρα πολύ καλός, αλλά οι ομάδες είναι που φέρνουν το αποτέλεσμα. Οπότε να λάβουν υπόψη τους το σύνολο των υποψηφίων σε κάθε ψηφοδέλτιο και να επιλέξουν όποια αυτοί κρίνουν ότι είναι καταλληλότερη την επόμενη μέρα. Κύριε Βελιβασάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλό μεσημέρι εγώ από τον... Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.